Dirty moonshine of which you speak. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Βρισκόμαστε στο λεωφορείο για να πάμε Βιέννη. Και έχει οθόνη. Τι πολυτέλεια είναι αυτή. Και παίζει ταινίες. Πίσω μου ακριβώς, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου. Είναι από τα πιο κεντρικά σημεία εδώ πέρα της περιοχής στη Βιέννη και είναι και η έδρα της Μητρόπολης της Βιέννης. Ο υψηλότερος πύργος, αυτός εδώ πίσω, έχει ύψος 138 μέτρα και τα πλακίδια που έχει πάνω στο κτίριο, αυτά εδώ πέρα, αυτό εδώ δηλαδή το σημείο, έχει ύψος 111 μέτρα. Τα πλακίδια που ομορφαίνουν, να το πούμε έτσι, την σκεπή, τα πλακίδια που ομορφαίνουν τη σκεπή του κτιρίου, αποτελούνται από χρωματιστά πλακίδια που φτάνουν τα 220.000. Σε αυτό το σημείο λένε έξω από τον καθεδρικό ότι ο Μπετόβεν συνειδητοποίησε ότι δεν έχει καθόλου ακοή. Έβλεπε τα περιστέρια να πετούνε και συνειδητοποίησε ότι τα περιστέρια που έχει εδώ πέρα η πλατεία φεύγουν λόγω των καμπάνων που ηχούν και έτσι συνειδητοποίησε ότι δεν άκουγε καθόλου τις καμπάνες. Αυτό το κτίριο λοιπόν πίσω μου, οι Βιεννέζοι το φωνάζουν Little Harrod.
σημαίνει μικρό Χάροτ, δηλαδή το αντίστοιχο Χάροτ του Λονδίνου στην μικρή του βερσιόν που είναι εδώ στη Βιέννη. Είναι τεράστιο βέβαια για εμάς τους Έλληνες. Αν μπείτε μέσα θα χαθείτε, έχει πάρα πολλά μαγαζιά και αρκετά ακριβά. Να σου πω κάτι. Το ίδιο πράγμα ακριβώς είχαμε και στο τέτοιο, και στην Φραγκφούρτη, το Manhattan. Το Manhattan. Δηλαδή σωστά. Από εδώ το φέρνουμε, από εκεί το φέρνουμε, τελικά στην Νέα Υόρκη θα καταλήξουμε στο τέλος. Το βλέπω, το να το ξέρεις. Το χάρτη στην Αγγλία. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, και Αγγλία θα καταλήξουμε και Νέα Υόρκη θα καταλήξουμε. Πίσω μας λοιπόν είναι και αυτό ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Βιέννης, ίσως το κέντρο πολιτισμού της Βιέννης, και αυτή είναι η όπερα. Η όπερα χτίστηκε το 1963 και το 69 δόθηκε το πρώτο κονσέρτο του Μότσαρτ. Με τους πολέμους λοιπόν, το 1945 η όπερα σχεδόν καταστράφηκε ολοσχερώς, το μόνο που έμεινε ήταν το μπροστινό τμήμα του μνημείου. Η πρόσωψη δηλαδή του κτηρίου. Του κτηρίου. 10 χρόνια μετά, δηλαδή το 1955, η όπερα ξαναχτίζεται και το πρώτο κονσέρτο που δίνεται είναι του Μπετόβεν. Μπορούμε να πούμε και το αντίπαλο δέος, Πέτρο, έτσι. Δηλαδή οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες που έχουν γίνει πιο γνωστοί της κλασικής μουσικής, ο ένας άνοιξε την όπερα όταν άνοιξε πρώτη φορά και ο άλλος όταν ξαναχτίστηκε δεύτερη φορά. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ συνεχίζω στην Μπρατισλάβα που θα δείτε στο επόμενο vlog. Οπότε θα τα πούμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe. Τι άλλο? Θέλω, τι άλλο? Όχι το δικό σου κανάλι, τέλος, όχι. Κάντε. Όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Τα λέμε σε όλους, φιλάκια πολλά. Τα λέμε σε όλους.